Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Καλώς ήρθατε! Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην κουζίνα Ολοταχώς. Καθίστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και απολαύστε το πιο νόστιμο τηλεοπτικό παιχνίδι της τηλεόρασης. Σήμερα οι σεφ που θα διαγωνιστούν είναι ο Γιάννης Γκυλτής, ο Μιχάλης Ντουνέτας. Είναι δύο σεφ που τους ξέρετε καλά, δύο σεφ που είναι πάντα νικητές. Λοιπόν, στις κουζίνες σας Ολοταχώς. Και καλό το πρώτο παίκτη μου. Για σήμερα που θα παίξει με την ομάδα της Πιπεριάς και είναι ο Παναγιώτης. Σε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, εσύ. Παναγή, βλέπω εδώ στα κυβιστικά κοιτάπια που μου έχουν δώσει ότι αγαπάς το μουσακά. Εντάξει. Το μυστικό τι είναι, με μελιτζάνα, με κολοκυθάκι ή με πατάτα. Μελιτζάνα. Μελιτζάνα, σωστός ο Παναγιώτης. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παναγιώτης, ο Γιάννης, Γιάννης ο Παναγιώτης. Δείξε λοιπόν στο Γιάννη τα υλικά τα οποία του έφερες. Λοιπόν, έχουμε τσιπουρά. Τσιπουρίτσα, ενδιαφέρον. Πατάτα. Πατάτα. Κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Και παντζάρια. Παντζάρι, πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, Γιάννη μου. Ωραίο, ωραίο. Παναγιώτη, πόσα λεφτά έδωσες για να πάρεις αυτά τα υλικά? 1500 δραχμές. 1500 δραχμές. Βέβαια, είναι μια τσιπουρίτσα, δεν είναι ούτε μισό κιλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη παίκτριά μας που είναι η Χριστίνα. Καλώς ήρθατε. Σας άργησε. Δώσε μου τη σακουλίτσα σου να πάμε να συστήσω στο Μιχάλη. Καλώς ήρθες, Χριστίνα. Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις? Δείξε μας τα πραγματάκια που μας έφερες για σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Αλεύρι. Αλεύρι. Αλεύρι για να κάνουμε κάνα δύο κιλά κουλουράκια. Δύο ντομάτες. Ντοματούλες. Μπακαλιάρο. Και μπέικον. Όπα. Εδώ είναι το δύσκολο, Μιχάλη. Μπακαλιάρο, μπέικον. Μπακαλιάρο και μπέικον. Να δω πώς θα τα συνδυάσεις αυτά τα δύο. Χριστίνα, πόσα λεφτά έδωσες για να τα ψωνίσεις? 1900 δραχμές. 1900 δραχμές. Και εδώ που τα λέμε, εκτός από το φαγητό που θα μας κάνει ο Μιχάλης, θα μας περισσέψει και αλεύρι, να κάνουμε τηγανίτες, να κάνουμε κανένα κουλουράκι, να φτιάξουμε κανένα κουρκούτι. Έχουμε αποθέματα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Ετοιμότατοι. Τις ποδιές σας, οι παίκτριες, οι παίκτες. Έλα, την ποδιά, γρήγορα. Την ποδιά, γρήγορα. Και θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, η ΣΕΦ, λάβετε θέσεις, έτοιμοι, μαμ! Βλέπεις κάτι καλό που μπορείς να κάνεις? Να σκεφτώ λίγο γιατί μας έπιασε εδώ με τα κουρκούτια προετοίμαστος. Ωραία, πάω λοιπόν εγώ στο Γιάννη, μέχρι να σκεφτείς εσύ λιγάκι τι θα κάνεις με το φιλέτο του ψαριού και με το μπέικον και τα βλέπουμε. Λοιπόν, πέρα ένα κουτάλι, ένα πιάτο να μαρινάρουμε αυτά. Θέλω, έλα, να πεις, θέλω να πεις ένα πράγμα. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο σημασία? Τσιπούρα, τι θέλεις? Μπορείτε να μου δώσετε λίγο σημασία? Έλα, Ηλία μου, τι κάνεις? Καλά είστε? Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε. Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε, κύριε Γκυλτή? Κοίταξε, αγαπητέ μου Ηλία, θα ρωτήσω τώρα το συμπαίκτη μου, τον σεφ μου, τι θέλεις? Φούρνο, τηγάνι, βραστή. Διάλεξε τον τρόπο. Τηγάνι. Είσαι εύκολος. Ωραίος, φύγαμε. Μπορώ να, να ακούσω εγώ, αφού πήραμε την εντολή για τηγάνι, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μια τσιπούρα, δεν θα τη φιλετάρουμε καθόλου, ναι. Γιατί πολλές νοικοκυρές στο σπίτι και δυσκολεύονται. Θα κάνουμε μια φορά κάτι εντελώς πιο απλό. Θα τη σκίσουμε λιγάκι, ναι. Θα τη τηγανίσουμε, ναι. Στο τηγανάκι μας το... Αλευρωμένη ή χωρίς? Χωρίς, χωρίς. Αυτό δεν έχει λέπια πάνω. Ωραία. Ούτε τίποτα. Ναι. Θα τηγανιστεί και θα κάνουμε το εξής.
μία γανιτούρα από πατζάρι, πατάτα και κρεμμυδάκι. Σκορδάκι. Σκορδάκι, φυσικά θα γεμίσει με τη τσιπούρα. Λαδάκι. Λαδάκι. Κρεμούλα γάλακτο. Όχι, όχι. Όχι, κρεμούλα γάλακτο. Θα δούμε. Τι γουρνάει. Γανίτσα. Γανίτσα στο τέλο, να μην πικρίνει. Δεν μα τα λέει όλα. Πρέπει να τα βγάζω ένα-ένα. Πού να τα θυμάμαι, όλα. Πού να τα θυμάμαι. Σιγά-σιγά. Αλλά στο τέλο θέλω να μα τα πει. Θα τα πω, θα τα πω. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μιχάλης εντωμεταξύ θα έχει σκεφτεί τι έχει να κάνει και πάω να μάθω αμέσω. Έλα να το κάνει εσύ. Έλα από εδώ. Εδώ η Χριστίνα θα κάνει ένα σουβλάκι από ψάρι. Από ψάρι. Θα τη λήξει, θα τη δείχνω το πρώτο και θα κάνει τα υπόλοιπα. Έχουμε εξελίξεις πολύ εμπνευσμένες. Το βλέπουμε, τα τυλίγουμε. Κάνε τα όλα αυτά τα 8, διάλεξε 8 τα πιο. Και θα κάνει σουβλάκι και θα κάνετε σκάλα στο σουβλάκι. Μπράβο. Μέχρι εδώ έχουμε θα το συνοδεύσουμε με τηγανιτές ντοματούλες. Με τηγαν... εξαιρετικό πράγμα. Λοιπόν, και θα κάνουμε και μία σάλτσα από της μίας ντομάτας στο ζωμό, με ελαιόλαδο, λίγο ξύδι μπαλσάμικο και λίγο βασιλικό. Έπιασε στη γεύση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όσο εμείς μιλάμε, ο χρόνος περνάει, έχουν περάσει τα 13 λεπτά, έχουν μείνει λιγότερο μάλλον από 13 λεπτά και η μαγειρική εξελίσσεται. Πάμε στο Γιάννη λοιπόν να δούμε πώς πάει η συνταγή του με την τηγανητή τσιπούρα, τη χαραγμένη που μας έλεγε. Παναγιώτη, θα κάνεις καμιά δουλειά ή το ζεις στα χαμογελά. Τώρα ετοιμάζομαι, προχωράω. Κάθαρισα ολόκληρη πατάτα. Ολόκληρη πατάτα, ολομόνος. Ολόκληρη, ναι, μόνος μου. Τα δάχτυλά σου θα τα δω. Ακέρα. Και τα έχει όλα τα δάχτυλα, καταπληκτικό. Εντάξει. Δεν μπαίνεις ποτέ στην κουζίνα, ε. Όταν τύχει. Το χόμπι σου ποια είναι. Πολλά, ξέρω εγώ. Ένα περίπτωση. Ένα χομπί. Ναι. Κολύμπι, εντάξει. Κολύμπι, πού. Και το χειμώνα δηλαδή κολυμπάς. Και έχει μόνο πολλές φορές. Δεν αφήνει το κολύμπι. Θάλασσα. Ναι. Άσε μαχαίρι κάτω. Ναι. Κάθε μαχαίρι έχει δουλειά του. Κόβουμε πίσω λίγο το κρεμμυδάκι μας. Νομίζω ότι έπρεπε να το δώσει κατευθείαν. Δηλαδή τον υποτιμάς. Νομίζω ότι ξέρω πώς. Εντάξει. Αναπνέσει από το στόμα. Γιατί αν αναπνέσει από το στόμα δεν δακρύζει καθόλου. Ακούστε μυστικά. Θα σου ρώσουμε. Όταν καθαρίζετε κρεμμύδια, να αναπνέεται από το στόμα, όχι από τη μύτη, γιατί μπαίνουν τα αρώματα του κρεμμυδιού και αρχίζετε τα κλάματα εσείς. Υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Να δαγκώσετε μια πατάτα. Έτσι. Δεν είναι και πολύ ωραίο, αλλά εντάξει. Θα πιο ωραίο να είσαι κάτω από τον ντουζ. Με τα κρεμμύδια. Τι θα κάνεις το λεμόνι τώρα. Έχω αλήψει την τσιπούρα μας με το λεμονάκι. Εδώ φωτιές έχεις βάλει. Ναι, ναι. Κάτω δουλεύει κανονικά. Σε αυτό το τηγάνι θα τηγανίσεις. Σε αυτό, σε αυτό. Πώς θα γίνει τηγάνι τώρα εδώ πέρα. Ψήσιμο θα γίνει. Αυτή είναι σκαρίτσα. Σκάρα είναι. Όχι, δεν κάνουμε τηγάνι. Τηγάνι είναι και αυτό. Έλα, ρε, ηλία, τηγάνι, τώρα. Αλλά έχει ράγες. Εδώ πέρα πάει, πάει περισσότερο για. Με ρίχνεις. Μια ζωή με ρίχνεις. Έλα. Πάρτα. Ευτυχώς που είμαι και εγώ εδώ και διορθώνω τα πράγματα. Άδικο αυτό. Είδες τι μας κάνει. Είδες. Για να γίνει τηγάνης μα θέλει και λάδι, Γιάννη. Εμείς του κάναμε την τρίμπλα όμως κατευθείαν, γιατί έχουμε, όπως βλέπεις, το τηγανάκι μας ετοιμάσει. Κόβουμε τη λάδι πατα... θα βάλετε, Γιάννη. Θα βάλουμε σε λίγο την πατατούλα μας και θα κάνουμε την πατατούλα μας σκάρα. Δεν έχει φωτιά από κάτω. Δεν χρειάζεται. Τη βάλουμε τώρα κατευθείαν. Έχει κάψει ήδη λιγάκι. Σακ. Τακ και πήρε. Πήρε. Α, και θα κάνεις πατάτα σκάρα. Πατάτα σκάρα. Μ' αρέσει η ιδέα. Πατάτα φετούλα σχάρα. Μια ιδέα αρκετά πρωτότυπη. Δεν νομίζω ότι την έχεις ξανακάνει άλλη μια φορά. Όχι. Πάω λοιπόν στους άλλους να δω τι γίνεται. Θα τα ρίξει όλοι μέσα. Εκεί, μπράβο. Η Χριστίνα εδώ θα πάει μια χαρά. Έφτιαξε τα σουβλάκια, τα έβαλε να ψήνονται. Ψιλοκόβει την ντομάτα. Θα κάνουμε μια σάλτσα ντομάτας. Ψιλόκοψε και αυτό. Χωρίς να βγάλεις. 10 λεπτά μείνανε. 1/3 του χρόνου έχει ήδη περάσει και έχουν μείνει μόνο 10 λεπτά. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Χριστίνα, τα δαχτυλάκια σου. Έχω πικρή πύρα εγώ. Έχω ένα μυτερό. Ωραία. Φέρε λίγα φύλλα βασιλικού και ρίξτε εδώ μέσα. Ορίστε. Όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Μην το χαλάσουμε, είναι κρίμα. Είναι έτοιμο. Μου φαίνεται ότι θα ανασκουμποθώ κι εγώ. Διότι μία και πλησιάζει. Λίγο το ελαιόλαδο, σε παρακαλώ. Αντέκπληζε. Α, μέση. Ευχαριστώ. Ρίχτω, Χριστίνα, εκεί μέσα. Και συμπλήρωσε. Θα κάνει σάλτσα βασιλικού, ντομάτας και ελαιόλαδου. Ομό, θα το αφήσεις τη σάλτσα. Ναι, 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 ναι. Ομή, άψητη. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό. Είναι μία σάλτσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι, Χριστίνα, ρίξε εσύ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και αλάτι εδώ. Μαζί με φρέσκες σαλάτες. Μια ανάμεικτη σαλάτα είναι ένα τέλειο σερβίρισμα. Σε με λίγο ψιδάκι, σε μακαρόνια ομά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
Θα βάλεις και λίγο ανθότυρο μέσα μετά. Θα κάνεις μια υπέροχη σάλτσα. Μαγειρεύεις στο σπίτι? Ήρθε η ώρα να κάνω τη μητέρα μου περήφανη. Τώρα? Να της αποδείξω ότι. Μέχρι είναι... τώρα ήταν απογοητευμένη, όχι δηλαδή. Όχι τόσο απογοητευμένη, απλά αναλαμβάνει αυτή συνήθως στην κουζίνα. Κακό! Αγαπητή μαμά της Χριστίνας, πρέπει να την αφήνετε να μαγειρεύει. Δεν θα μάθει ποτέ αλλιώς. Και ο Γαμπρούλης θα παρακολουθείται μεθαύριο. Χριστίνα, εδώ βλέπω αλεύρωση τις ντομάτες. Πάρτες από εδώ και βάλτες εδώ να τη γανίζω. Δεν σας βλέπω να με προσέχετε. Κάνει για πρώτα αλεύρωση, δέτε σε όλους. Και έλα από την πλευρά μου. Βλέπω νέες κοπέλες εδώ. Πρέπει να μάθετε να μαγειρεύετε. Ρίξτε, μην φοβάσαι. Ωραία. Λοιπόν, το ψάρι σουβλάκι εξελίσσεται. Οι ντομάτες τηγανίζονται, η σάλτσα ψήνεται. Έχουν μείνει 8 λεπτά και πάω στο Γιάννη βέβαια. Πού αλλού? Γιάννη και Παναγιώτη. Η Ηλία, εμείς προχωράμε. Τηγανίζεται η τσιπούρα, βλέπω που τα μεγάλη. Οι πατατούλες ψήνονται. Οι πατατούλες ψήνονται ήδη. Ωραία, το παντζάρι τι θα κάνετε? Το παντζάρι θα μπει σε λίγο με στο φούρνο μαζί με το παντζάρι. Στο φούρνο. Όχι. Η πατατούλα όταν ψηθεί καλά, λιγάκι, γιατί δεν τραβάει, όπως βλέπεις εδώ τώρα. Αφού τις έχει βάλει διπλές, πώς να τραβήξει? Εντάξει, κάνει Ναπολεόν. Κάνει εδώ, αρχινάει και προχωράει. Η τσιπούρα μας είναι λίγο μεγάλη και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Ναι. Θα τη βάλουμε και λίγο στο φούρνο. Έχετε ανάψει το φούρνο? Έχουμε ανάψει το φούρνο ήδη. Ωραία. Προχωράει. Να δω αυτές οι πατάτες, οι ψητές, πώς θα γίνουν στο τέλος. Τα ψητά λαχανικά, κανονικά πρέπει. Αγόρι μου, μην τη φοβάσαι, με το δαχτυλάκι σου, έτσι. Ελεύθερα. Θα πάθουν ανοσία τα δαχτυλάκια σου. Μπορεί να μην τα έκοψες, μπορεί να τα κάψεις λίγο. Εντάξει. Οκ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το παντζάρι τι θα κάνεις, δεν μου είπες? Θα δεις. Όχι, θα δω, θέλω να ξέρω. Να σου το πω τότε. Πες το μου. Το παντζάρι είναι ήδη μαρναρισμένο. Βεβαίως. Θα σερβιριστεί σαν ένα κοντράστ μαζί με τσιπούρα. Άρα θα πάει τσιπούρα. Η πάτα θα πάει στο φούρνο, από πάνω θα πάει στη τσιπούρα. Λίγο λαδάκι, λεμονάκι που έχουμε. Συμφωνώ και λίγο χυμάρι θέλω να βάλω. Έχω βάλει το λίβανο μέσα. Α, ωραία. Σε αυτό να κάνω ένα άλλο κοντράστ. Και αυτό θα είναι ήδη μαριναρισμένο. Θα το προσθέσω πάλι λίγο ομό δεντρολιβανάκι μαζί με φρέσκο τριμμένο κομμένο κρεμμυδάκι, σαν μια μικρή σαλατίτσα, σαν συλλήμμα. Θα τα ψήσει, θα τα σοβαρίσει. Όχι, 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 είναι ήδη ομά ψημένα. Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ καλή η συνταγή. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Πού πάτε? Εδώ να γυρίσουμε. Έλα. Εγώ να πατραβηχτώ λίγο μακριά. Βοηθήσω. Γιατί το καμισάκι μου εκεί. Δεν πρέπει να λερωθεί. Το γυρίζεις από αυτή τη μεριά, ελαφρά. Κάνε και εσύ κάτι. Όλα εγώ το έκανα. Μα εσύ παίζεις, εγώ παίζω. Πες του, πέρα μου. Πες του. Να μου δώσεις το επιταγή αν κερδίζεις. Θα το σκεφτώ. Αν χάσεις. Αν χάσω, εντάξει, τουλάχιστον 10% όχι όλοι. Έχουμε και τη μέθοδο της μαρούσκας. Θα έχουμε μια μαρούσκα στο σπίτι, νοσίδα. Θα δουλεύει, θα μαγειρεύει μόνη της. Πάμε στους άλλους. Ωραία, εκεί. Ποιες έχουμε φτάσει εδώ. Αυτά εδώ μπορεί να τα γυρίσει ένα λεπτάκι, έτσι. Καλώς με. Χριστίνα, πώς φάνε τα πράγματα? Πολύ ωραία. Αρκετά καλά, θα προλάβω. Χριστίνα, wow. Βοηθάει ουσιαστικά. Επειδή είχαμε χρόνο, είπαμε να κάνουμε και δύο πιτάκια ψαριού, ένα σε κάθε ντοματούλα. Α, σας είχε περισσέψει λίγο ψάρι. Σας περισσέψε λίγο ψάρι και το αλευράκι. Βάλαμε και λίγο ένα κουρκουτάκι με λίγο αυγό. Και κρεμμυδάκι. Λίγο λεμονάκι. Κρεμμυδάκι δεν βάλατε? Δεν βάλαμε κρεμμυδάκι. Δεν πειράζει. Όχι. Καθόλου δεν πειράζει. Είδατε. Αυτό θα πει σεφ. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο αυτή η σεφ. Σεφ είμαστε όλοι. Αρκεί να αγαπάμε αυτό που το οποίο κάνουμε. Ακριβώς. Και μείνανε μόνο 5 λεπτά, που σημαίνει ότι περάσανε ήδη 10, έχουν μείνει 5 και να δούμε σε 5 λεπτά μέσα τι θα καταφέρουν να κάνουν. Οι ντομάτες φαίνονται καταπληκτικές, οι ρίσεις του εμπαρόδου εδώ πέρα. Πρέπει να ομολογήσω. Μοσχοβολάνε. Το σουβλάκι ψήνεται εκπληκτικά. Ωραίες γεύσεις, παιδί μου. Γουστάρω. Ναι, μ' αρέσει. Πού είπαμε ότι μαγειρεύεις? Στο Casa di Pasta είπαμε να μαγειρεύουμε. Πρέπει να έρθετε. Θα έρθω οπουδήποτε. Θέλω να μου κάνεις αυτό το φαγητό όμως. Γιατί όχι. Το πρώτο πιάτο θέλω να μου φέρεις σαλάτα ρόκα με πιτάκια ψαριού και δεύτερο πιάτο τηγανιτές ντομάτες με σουβλάκι ψαριού. Βεβαίως, Ηλία μου. Και μια μακαρονάδα από κάτω, έτσι ζουμερί-ζουμερί. Ενισχυμένη για να τελειώσουμε. Βεβαίως. Άρα σε λίγο το ψάρι θα είναι έτοιμο, η σάλτσα μας προχωράει. Η σάλτσα μας είναι, είπαμε, η ομή ντομάτα με το ελαιόλαδο και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να προχωράμε. Σήμερα γράφεις. Σήμερα γράφεις. Τα λεφτά περνάνε βέβαια, αλλά βλέπω ότι θα έχουμε νόστιμες εξελίξεις.
Πάμε λοιπόν και στο Γιάννη να δούμε τι γίνονται. Και στο φούρνο. Και στο φούρνο. Εδώ Ηλία, η πατάτα. Νομίζω είναι καταπληκτικό. Αν το φέρεις και λίγο πιο ψηλά, αν το βλέπει καμιά κάμερα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Και θα πάει.